Αυτή η φωτογραφία στην Καθημερινή με την Εκκλησιά. Ο Αλέξης Παπαχελάς επέλεξε την Παναγιά στο Καρλόβαση που υπέστη αυτή την τεράστια ζημιά. Έχουμε και τον κύριο Γεωργιάδη να τον καλημερίσω. Νάτος, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα Γιώργο Βαφτιά. Είναι προφανές ότι όλη η Ελλάδα πενθεί και κλαίει. Πραγματικά όλη η Ελλάδα πενθεί και κλαίει με αυτό που έγινε χθες στη Σάμο. Αυτή η εικόνα των δύο παιδιών καταπλακωμένων στα ερείπια είναι αβάστακτη. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αν και τα λόγια είναι φτωχά σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς, ο Θεός αυτά αποφάσισε και υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα για να εμποδίσει τέτοιου είδους τραγωδίες. Όπως το λέτε είναι, όταν χτύπησε το τηλέφωνο, ήμουν στο γραφείο κύριε Τσελέντη, κύριε Μητρόπουλε, κύριε Μουζάκη, κύριε Γεωργιάδη. Και άρχισε το κτίριο σιγά σιγά να τσουλάει, όπως λέμε. Λέω, οπ, σε 5 δεύτερα χτυπάει το τηλέφωνο Σάμος, Στεφανάκης. Παναγία μου, λέω. Γιώργο μου, λέει, χανόμαστε, έχει πέσει το μεγαλύτερο τμήμα της Παναγίας στο Καρλόβαση. Τρούλος και ένα κομμάτι, της εκκλησίας. Σου στέλνω, μου λέει, τώρα τη φωτογραφία. Αυτά γίνανε μέσα σε χρόνο ρεκόρ και λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν, αν έχει πέσει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή την εκκλησία, τότε τι θα γίνει με τα σπίτια. Και εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος, αυτή είναι η φωτογραφία, την οποία έστειλε ο Μάνος Στεφανάκης από την Σάμο και σιγά σιγά πήγε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν είδαμε, κύριε Τσελέντη, να πέφτει αυτό το μεγάλο τμήμα από την εκκλησία, καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μας πήγε σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Και την ίδια ώρα ένα άλλο τηλεφώνημα από τη Σάμο μου λέει, ξέρεις, βλέπουμε καπνό πάνω από τη Σμύρνη, στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν λέμε, ο Θεός βοηθός, κύριε καθηγητά, κύριε Μουζάκη. Κύριε Τσελέντη, να ακούσουμε τι λέει ο Υπουργός. Δεν ξέρω αν εμπίπτει ο Υπουργός στις δικές σας αρμοδιότητες, αν είναι προϊστάμενός σας ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι. Ναι, ναι, φυσικά είναι προϊστάμενός. Λοιπόν, ναι. Μην διστάσετε, ναι, ναι. Ακούστε. Ξεχάστε ότι είναι προϊστάμενός σας. Δείτε τον ότι είναι ένας συνάδελφός σας σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αργαστή επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε αργαστότατη επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιάδη. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ, κύριε Τσελέντη, πράγματι έτσι είναι. Όπως το λέτε είναι. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται στήριξη. Θέλει μεγάλη στήριξη. Μαθαίνω ότι αμέσως ο Υπουργός Ναυτιλίας έστειλε δίτες για το λιμάνι, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Αμέσως ο Κώστας ο Καραμαλής έστειλε μηχανικούς, πρώτα με Χαρδαλιά και Καραγιάννη με ελικόπτερο και τώρα πάνε μηχανικοί για να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Τσελέντης. Και βέβαια στήριξη του κόσμου, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Έτσι. Είναι αυτή τη δύσκολη χρονιά. Ναι. Το 2020 έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για προφανείς λόγους. Είναι άλλη μια καταστροφή. Ναι. Θα τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Όπως μέχρι τώρα κάνουμε ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα. Ο κ. Χαρδαλιάς πήγε εκεί αμέσως. Η κυβέρνηση καταγράφει τις ζημιές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει γρήγορα τα χρήματα. Ό,τι μπορεί να γίνει ανθρώπινα θα γίνει. Ακριβώς. Θέλω να τονίσω ότι όλα όσα θα κάνουμε δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο αυτών των γονέων. Όπως το λέτε είναι. Όπως το λέτε, ήταν συγκλονιστική πριν από λίγη ώρα η ανταποκρίτριά μας. Η συνάδελφός μας καλύτερα. Η Βιολέτα, η Τρυπόδη, το έχουμε παιδιά. Όταν μας περιέγραφε ότι τα παιδιά έζησαν τον σεισμό, κύριε Τσελέντη, αλλά έγινε το μοιραίο λάθος. Κάθισαν στα σκαλοπάτια του σπιτιού που έπεσε απάνω τους. Πάμε να δούμε τι είπε η Βιολέτα, η Τρυπόδη. Ελάτε. Τα παιδιά σχολούσαν από το σχολείο. Ήταν η ώρα 2 παρά 10, μόλις είχαν σχολάσει. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο όπου είναι κάποια στενά, κάποιες κάθετες. Κάθετες οδείς, οι οποίοι οδηγούν προς την παραλία. Τα παιδιά επιλέγουν πολλές φορές να περάσουν από εκεί. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά εγκατελελειμμένα σπίτια ετοιμόρροπα. Έχει γίνει πολλές φορές σύσταση γι' αυτά, αλλά ξέρουμε πώς είναι οι διαδικασίες με τους κληρονόμους ή οτιδήποτε. Τα παιδιά λοιπόν είχαν επιλέξει τα συγκεκριμένα να καθίσουν σε ένα σκαλοπάτι εκεί, να μιλήσουν φίλοι μετά το σχολείο. Εκείνη λοιπόν την ώρα του σεισμού βρέθηκαν τη λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο. Κατέρευσε το παρακείμενο κτίριο με αποτέλεσμα να τα καταπλακώσει. Την ίδια ώρα οι γονείς τα αναζητούσαν, γιατί δεν λειτουργούσαν και τα κινητά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Μάλιστα, βέβαια. Ο καλός μας συνάδελφος, ο κύριος Κομνηνός, μιλούσε στο Sky εκείνη τη στιγμή, όπως μιλούσες κι εσύ.
και αντιλαμβάνεσαι ότι λίγο αργότερα, όταν οι πυροσβέστες είδαν κάποιες τσάντες, κάποια τετράδια και μολύβια να είναι πεταμένα σε αυτό το σημείο που έπεσε ο τείχος, κάτι ψηλιάστηκαν και άρχισαν... Έτσι ακριβώς. Και δεν μπόρεσαν, γιατί οι γονείς άρχισαν να ψάχνουν. Υπήρχαν μηνύματα μεταξύ των παιδιών που θα πήγαιναν μετά στο φροντιστήριο, όλοι οι γονείς μεταξύ τους. Αλλά ήταν τέτοιο το τσουνάμι που δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι εκείνα τα σημεία. Δηλαδή το νερό έφτανε εκεί. Όταν πια σταμάτησε αυτό το παλιροϊκό κύμα, άρχισαν να ψάχνουν και στη συγκεκριμένη περιοχή και είδε κάποιος περί 20 τσάντες. Οπότε κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει κάτω από τα ερείπια. Ακριβώς. Και βέβαια σήμερα πρωτοσέλιδο, οι σεισμολόγοι φοβούνται ότι ξυπνούν τα ρήγματα. Πρώτο θέμα στα παραπολιτικά, κύριε Γεωργιάδη. Αντιλαμβάνεστε και ο κύριος Τσελέντες ήταν σαφέστατος πριν από λίγη ώρα. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, σε απόλυτη ετοιμότητα και κρατικός μηχανισμός και όλες οι υπηρεσίες. Σωστό? Είπαμε, το κράτος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή την συμφορά στη Σάμο. Και είμαστε εκεί πέρα από την πρώτη στιγμή, όλες οι μονάδες, το Υπουργείο, ο κύριος Χαρδαλιάς, όσα, επαναλαμβάνω, μπορούν να γίνουν, όλα γίνονται και όλα θα γίνουν. Και ασφαλώς θα καταγραφούν οι ζημιές, οι κάτοικοι θα αποζημιωθούν και θα τα ξαναφτιάξουμε όλα. Ό,τι ξαναχτίζει θα ξαναφτιαχτεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που χάνεται. Όπως το λέτε είναι. Όπως το λέτε ακριβώς. Κύριε Γεωργιάδη, εκτός από το τεράστιο θέμα της Σάμο και σήμερα μας κάνει την τιμή, ένας από τους κορυφαίους σεισμολόγους της πατρίδας μας, ο Άκης ο Τσελέντης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ, κύριε Τσελέντη. Βεβαίως, βεβαίως. Ακούστε κάτι. Το μήνυμα στο 112, το οποίο στάλει αμέσως λίγα δευτερόλεπτα μετά το σεισμό, γιατί η πολιτική προστασία έχει σε επικοινωνία άμεση με το κέντρο επιχειρήσεων του γεωδυναμικού, έσωσε ζωές. Μάλιστα. Όταν είπε στον κόσμο, μακριά από την παραλία και μακριά από παλιά κτίρια, σώθηκαν ζωές. Με αυτό το μήνυμα. Όπως το λέτε είναι. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, θα ανακοινωθούν μέτρα σήμερα. Ωστόσο, εσείς το περίγραμμα το έχετε και θέλω τη βοήθεια. Θα ακούσετε και λίγα οικονομικά, κύριε Τσελέντη, γιατί τα αγαπάτε, το ξέρω. Θα μπει στη κουβέντα και ο κύριος Μητρόπουλος και ο κύριος Μουζάκης, μέτρα 3 δισεκατομμυρίων σε περιοχών σε κόκκινο. Το έχω, κύριε Γεωργιάδη. Το έχω, δηλαδή την έχω την πληροφορία. 6 δις κόστιζε ένα γενικό lockdown, 3 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση. Κάρτα 1555. Έχουμε λοιπόν το εξής. Πάγωμα φόρων έως 30 Τετάρτου του 2021. Έχουμε αναστολή εργασίας 15 και 30 ημερών. Κάλυψη μισθών και εισφόρων έως 31 12 του 20. Δώρο το 50% της επιστρεπτέας δεν θα επιστραφεί ποτέ. Εξάμηνη παράταση ΦΠΑ έως 30 Τετάρτου 21. Τηλεργασία στο 40% με κανονικό μισθό έδωσε μάχη ο Μητρόπουλος και ο Μουζάκης. Μείωση ενοικίου στο 40%. Καμία απόλυση και κρατικά δάνεια. Το έχω. Δεν μπορώ να σχολιάσω τα μέτρα πριν να ανακοινωθούν, κύριε Αυτιά. Όχι, σας σε μιλώ... γενικές γραμμές μπορώ να σας πω ότι η πληροφόρησή σας είναι σωστή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάτε σε στήριξη του κόσμου, έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όποια επιχείρηση κλείσει με κρατική εντολή, το ποιες θα το ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στο διάγγελμά, το οποίο κανονικά θα γινόταν εχθές, αλλά λόγω του σεισμού μεταφέρθηκε για σήμερα. Πάντως αυτές οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν λόγω κρατικής εντολής στα πλαίσια αντιμετωπίσεως της εξάρσεως πανδημίας ασφαλώς και θα αποζημιωθούν από το κράτος με διάφορα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανοιχτές και όρθιες όπως ακριβώς κάναμε και το μήνα Απρίλιο. Ακριβώς. Και βέβαια το τεράστιο θέμα, δεν θέλω να σας βάλω, θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μαθαίνω ότι πάμε σε αναστολή λειτουργίας μπαρ εστιατορίων που είναι περιοχών στο κόκκινο και στο πορτοκαλί, κλείσιμο γυμναστηρίων, αιθουσών ψυχαγωγίας, κινηματογράφων, θεάτρων και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό. Ενδεχόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας στις νυχτερινές ώρες από τις 10. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη την Ελλάδα, το είχε πει η κυρία Παγώνη και το ξέρετε, αγαπητέ. Κύριε Γεωργιάδη, αν είχαμε φορέσει μάσκα ένα μήνα πριν, δεν θα είχαμε σήμερα τόσα κρούσματα και μέτρα στήριξης όσους πλήττονται.
Στο περίπου. Κύριε Αυτιά, τα μέτρα θα τα ανακοινώσω, σας είπα ο κ. Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Πρέπει να έχουμε μία φωνή για να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ελάτε. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά οριακό σημείο. Οι επόμενες 15 με 20 μέρες θα κρίνουν εάν η Ελλάδα θα ακολουθήσει το δρόμο που έχει ήδη ακολουθήσει η Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι χώρες όπως το Βέλγιο, πραγματικά, δεν ξέρω αν βλέπετε τι γίνεται στο Βέλγιο. Το Βέλγιο πια στέλνει τους ασθενείς στη Γερμανία, είναι σε γενικό lockdown, έχει 25.000 κρούσματα την ημέρα και αντιμετωπίζει εθνική καταστροφή. Η Ισπανία έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κρούσματα, έχει κηρύξει τη χώρα σε εθνική καταστροφή. Η Ιταλία πάει για δεύτερο γενικό lockdown. Η Γερμανία ανακοίνωσε γενικό lockdown από τις 2 Νοεμβρίου. Η Γαλλία είναι περίπου σε γενικό lockdown. Τα βλέπετε τι γίνεται. Εμείς τώρα είμαστε ένα σταυροδρόμι. Εάν όλοι ακολουθήσουμε τα μέτρα και δείξουμε την πειθαρχία που δείξαμε τον Απρίλιο, ναι, θα γλιτώσουμε το γενικό lockdown. Και ο στόχος της κυβερνήσεως είναι να γλιτώσουμε το γενικό lockdown. Γιατί το γενικό lockdown θα προκαλέσει τέτοιου μεγέθους ζημία στην οικονομία μας, που μετά από αυτήν θα είναι πολύ δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις να ανακάμψουν και μάλιστα, τα προβλήματα στην οικονομία μας θα μας μείνουν για πολλά χρόνια. Εάν αντιθέτως, τώρα δείχνουμε λίγο πειθαρχία, φοράμε τις μάσκες μας, τηρούμε τις αποστάσεις μας, βάμε τα αντισηπτικά μας, κάνουμε όσο πρέπει να κάνουμε. Δεν πηγαίνουμε στα μπαρ να ξενυχτάμε μέχρι το πρωί σε παράνομα μπαρ, γιατί ακούω ότι συνεχώς πάνω και έχω συνεχώς καταγγελίες για κέντρα τα οποία ενώ δείχνουν κλειστά από μπροστά είναι γεμάτα κόσμο μέχρι το πρωί από πίσω και στέλνουμε συνέχεια και κάνουμε ελέγχους, ναι, πιάνουμε κόσμο και βάζουμε πρόστιμα. Εάν όλα αυτά σταματήσουν για ένα μήνα, για 20 μέρες, για 25 μέρες και πέσουν τα κρούσματα, προσδοκούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, όπου θα υπάρχει καλός εχόν των πραγμάτων το εμβόλιο και θα αρχίσει η ανθρωπότητα την αντίστροφη πορεία ώστε να εξέλθουμε από αυτόν τον εφιάλτη. Άρα με πάμε... πολύ λίγες ζημιές. Άρα πάμε εάν σε μέτρα ενός μηνός. Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, ναι, εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα και δείξουμε απειθαρχία και μας παρασύρει η κούραση, η δόκιμη κούραση, η πραγματική κούραση που όλοι έχουμε αισθανθεί μετά από τόσους μήνες με αυτή τη συμφορά, τότε θα κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη θέση που είναι τώρα όλη η Βόρεια Ευρώπη. Εγώ πραγματικά θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση. Έλατε. Σε όλους τους συμπολίτες μου. Να τηρήσουμε τα μέτρα. Βάλτε παιδιά όλοι λίγο πλάτη, να πάει η Ελλάδα παρακάτω και να είμαστε πάλι περήφανοι για όσα όλοι μαζί θα έχουμε καταφέρει. Τώρα, κύριε Μουζάκη, κύριε καθηγητά, τηλεργασία στο 40% με κανονικό μισθό, κύριε Μητρόπουλε, έτσι. Βεβαίως έτσι είναι, αλλά να πούμε, μια και είναι, ναι, και ο κύριος Υπουργός και παίρνει θέση. Ελάτε. Όσοι έχουν μπει μέχρι τώρα σε αναστολή 4-5 μήνες και θα μπουν ενδεχομένως μέχρι και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Μάλιστα. Επειδή έχουν το μεταξύ έχουν χάσει 3 τουλάχιστον μισθούς, πρέπει να δει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του ότι πρέπει να αυξηθεί το 5,34. Ο κόσμος που έχει μπει πολλούς μήνες και ενδέχεται λόγω αυτών των μέτρων να μπει ακόμη 2, συν το ότι θα χάσει το μισό δώρο Χριστουγέννων, θα πρέπει να δει η κυβέρνηση την αύξηση του επιδόματος των 5,34. Κάτι πήρε, κάτι πήρε το αυτί μου για κάτι 400 και 800, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία, δηλαδή 400 ευρώ σε δικηγόρους, επιστήμονες κλπ. Και αυτό είναι σωστό μέτρο. Και κάτι αυτό άλλο, γιατί θα το δούμε. Ναι. Πολλοί κόσμοι δεν ανταποκρίνεται, αλλά σωστό, νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι είναι λογικό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς που από το Μάρτιο, κύριε Υπουργέ, από το Μάρτιο, μπαίνουν συνέχεια στην αναστολή και αν έχουν ονομαστικό μισθό 1.200 ή 1.000, παίρνουν 5,34 επί 5, ναι, ή επί 6 ή επί 8 κάποιοι, πρέπει να το δείτε αυτό. Τώρα. Διότι θα έχουμε ένα κίνδυνο φτωχοποίησης ανθρώπων του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα. Το λέω καλόπιστα, το λέω όμως επειδή γνωρίζω ότι αυτό είναι κάνω, ένα γενικευμένο παραπονό. Βεβαίως, δύο ελάτε να πάμε Μουζάκη, ελάτε, ελάτε. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ελάτε. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι βεβαίως ο κ. Μητρόπουλος έχει δίκιο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακροχρόνια σε αναστολή και αν είχαν μεγαλύτερο μισθό από αυτό που καλύπτει το κράτος, έχουν έτσι απώλεια εισοδήματος. Αυτό είναι αληθές. Φαντάζομαι ότι ο κ. Μητρόπουλος και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι και τα όρια του κράτους είναι πεπερασμένα. Δεν είναι άπειρα. Όσο δε αναγκάζει να παίρνει περισσότερα μέτρα για μακρότερο χρονικό διάστημα, το κόστος στον κρατικό προπολογισμό υπερπολαπλασιάζεται. Άρα έχουμε περισσότερους ανθρώπους αναστολή για περισσότερο χρονικό διάστημα. Άρα περισσότερα χρήματα πρέπει να ξοδέψεις από έναν περιορισμένο προπολογισμό.
Άρα θα παρακαλούσα να έχουμε όλη μια συνέστηση της δυσκολίας της στιγμής. Και να πω επίσης ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που είμαι μέλος μιας κυβερνήσεως, κύριε Αυτιά, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, κατόρθωσε να φέρει την Ελλάδα στην θέση με την μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του lockdown. Αυτό δεν είναι μικρή επιτυχία. Αποδεικνύει ότι τα μέτρα που λάβαμε ήταν σωστά, παρά την κριτική που ασκούσε τότε η αντιπολίτευση. Τους το έλεγα και χθες στη Βουλή. Θυμάμαι όλο το μήνα Απρίλιο που ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημες ανακοινώσεις του και η Αυγή με πρωτοσέλιδα και η κυρία Χρυσιόγλου με δελτία τύπου με κατηγορούσε εμένα προσωπικά και όλη την κυβέρνηση ότι δεν ακολουθούμε το παράδειγμα της Ισπανίας. Ο κύριος Κούλογλου, μάλιστα, είχε γράψει και ένα άρθρο στο TVX ότι η Ισπανία είναι το καλό παράδειγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat την περασμένη Παρασκευή, όμως, η χώρα που είχε τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα και η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ισπανία. Πάμε στον κύριο Μουζάκη. Άρα μας καλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της χώρας που απέτυχε. Το λέω για να ξέρουμε όλοι μας. Το κρατάμε αυτό. Έναν λογισμό στα αιτήματα και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή σε ένα πραγματικά δύσκολο πρόβλημα. Εγώ από την πλευρά μου έχω να σας πω πάντα το μυαλό σας στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Σε λίγο θα έχουμε την Έλενα Ιατρού. Έτσι. Είναι το μυαλό μας, κύριε Αυτιά. Το ξέρω, ναι. Σε λίγο την Έλενα Ιατρού να κάνει λίγο υπομονή. Καλημέρα, Έλενα. Πάμε στον κύριο Μουζάκη. Αντώνη Μουζάκη, όλοι οι φόροι πάνε 34-21 ΦΠΑ τα πάντα. Και το 50% της επιστρεπτέας παραμένει στους επιστρεφόμενους αν είναι στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο, έτσι. Σωστά. Αυτά ήδη είναι νομοθετημένα. Ναι. Επίσης, οι καταβολές της πόλης προστέμενης αξίας και παρακρατούμενων φόρων για τη Σάμο, για παράδειγμα, και όλες τις πληττόμενες περιοχές, αυτές που ήταν οι καταβολές του Οκτωβρίου, θα πάνε τον Νοέμβριο. Σωστό. Άρα λοιπόν και αυτό έχει δρομολογηθεί. Σαφώς συμφωνώ και με τον κύριο Μητρόπουλο που λέω ότι θα πρέπει να δοθεί κάτι καλύτερο, αλλά και με τον Υπουργό που τον αφουγκράζουμε και καταλαβαίνω ότι δημοσιονομικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα βρεθεί η μέση οδός. Γιατί έλεγες πολύ σωστά, Γιώργο, το πρωί, τι θα συνέβαινε αν, όπως κάποιοι ήθελαν, δίναμε τα πάντα τώρα στο Απρίλιο. Πρώτο, ακριβώς. Τώρα δεν θα υπήρχε μία. Άρα λοιπόν θέλει ρέγουλα, θέλει υπομονή, θέλει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που κάνεις και νομίζω μέχρι τώρα δεν πάμε άσχημα. Ακριβώς. Και εγώ είχα πει, κύριε Μουζάκη, ευχαριστώ τότε, αν θυμάστε, ότι αυτή η χρονιά θα έχει χαρακτηριστικά μαραθωνίου δρόμου και όχι αγώνα 100 μέτρων. Συμφωνώ. Τότε, αν θυμάστε, διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε δώστε τα πάντα τώρα το μαξιλάρι, ό,τι υπάρχει. Λοιπόν. Και λέγαμε δεν πρέπει να βιαστούμε. Πάμε. Γιατί ο ιός θα είναι εδώ και αρκετούς μήνες. Άρα, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς. Δίπλα στον κόσμο που έχει δυσκολίες, που πονάει, που ξαφνικά βρέθηκε στο κενό, πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη. Έλενα Ιατρού, να μας δώσει κλίμα. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πέρασε σε τεστ και σε... Σε mini lockdown, έτσι. Γιώργο. Πάμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Από την καρδιά της Θεσσαλονίκης είμαστε πλατεία Αριστοτέλους με λεωφόρο Νίκης. Μουδιασμένα τα πράγματα, θέλετε να σας δείξουμε με τη βοήθεια του κοντινού μας Γιώργο, του Στέλιου Τσιφούτη. Πόσο μουδιασμένη είναι η κατάσταση εδώ. Βλέπετε κόκκινες κορδέλες, ναι. Τα καφέ. Εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα. Δεν υπάρχει τραπεζοκάθισμα. Εδώ θα δείτε, σε αυτό το κατάστημα, ναι. Μαζεμένες όλες οι καρέκλες, όλα τα τραπέζια μέσα στο κατάστημα. Όλη τη νύχτα σε αυτόν εδώ τον καναπέ υπήρχαν τρεις άνδρες οι οποίοι πληρώνονται από τους καταστηματάρχες για να περιφρουρούν το χώρο. Γιατί μπορεί κάποιος να έρθει και να πάρει κάτι από τον εξοπλισμό. Βλέπετε ότι τα έχουν μαζεμένα όλα, έχουν πάρει ακόμα και τα αφρολέξα από τα καναπεδάκια. Κόκκινες κορδέλες, να μην πάει κάποιος και καθίσει το βράδυ. Ακριβώς. Μπορεί να έχει το ποτό του. Μπορεί κάποιος να πάει την ώρα που θα είναι κλειστό, γιατί μάλιστα, μπορεί να είναι το μάλιστα. Μεσημέρι, μπορεί να είναι το βράδυ, να πάρει ένα ποτό στο χέρι και να κάτσει. Δεν επιτρέπεται αυτό. Έτσι σχηματίζεται και συγχρονισμός. Είδατε το βίντεο προχθές το βράδυ από τα λαδάδικα, αυτό το αποχαιρετιστήριο για το mini lockdown στη Θεσσαλονίκη, που είχαμε πολλούς νέους. Και εδώ αυτό θέλει προσοχή, το είπε και ο Άδωνης. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, οι καταστηματάρχες κλαίνε πίσω τους καταστηματίες, τους επιχειρηματίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και πίσω από αυτούς υπάρχουν οικογένειες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Θέλουν τη στήριξη της κυβέρνησης, θέλουν ουσιαστικά, πραγματικά και άμεσα μέτρα για να μπορέσουν να αποφύγουν τα λουκέτα. Νομίζω ότι σήμερα θα γίνει ειδική αναφορά για την εστίαση, ειδική αναφορά για μικρομεσαίους, ειδική αναφορά για εργαζομένους
Και εάν επαληθευθεί αυτό που πληροφορηθήκαμε, ότι η αποζημίωση σε κάποιους μπορεί να πάει και στο 800 ευρώ, θα είναι συμπλήρωμα, είναι κύριε καθηγητά, καλό, να δούμε. Διότι αυτή την ώρα υπάρχει και ο διοκτήτης ακινήτων, που λέει εγώ έχασα το 40 και καλύπτομαι μόνο από το 30%. Και σου λέει εγώ δεν δουλεύω για τον κορονοϊό, κάτι πρέπει να κάνεις και για μένα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι σύνθετα τα θέματα. Ελάτε, όπως κύριε Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση νομοθέτησε, ναι, την εθελοντική μείωση του ενοικίου. Δεν το κάνει κανένας. Αλλά επειδή πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν δούλεψε. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν δούλεψε. Δεν πέρασε. Δεν δούλεψε. Δεν πέρασε. Και εγώ, ξέρετε, επειδή πιστεύω στον καπιταλισμό, ναι, σέβομαι πάρα πολύ την ιδιοκτησία. Αλλά ο καπιταλισμός έχει και την έννοια της προσφοράς, της ζήτησης, μάλιστα, και του οικονομικού κύκλου. Εμείς, λοιπόν, όλοι, ναι, να καταλάβουμε, ελάτε, ότι αυτή τη στιγμή το να έχεις έναν ενοικιαστή και να λες δεν σου μειώνω το ενίκιο και να ρισκάρεις να μείνεις χωρίς ενοικιαστή εν μέσω μιας τόσο μεγάλης υφέσεως και μιας αβεβαιότητος, δεν είναι και ξυπνότερη λύση. Το λέω ως παράδειγμα, επειδή, ναι, μας πήγε πάλι σπουδρή κριτική στα μέσα, ναι, για ορισμένα υποκαταστήματα της αλυσίδας Βενέτης. Τα, ναι, οποία έκλεισαν λόγω ενοικίων, διότι οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν, ναι, να προχωρήσουν σε μείωση ενοικίου. Θέλω λοιπόν να πω, ναι, δημοσίως, εμείς με πολύ σεβασμό στην ιδιοκτησία ψηφίσαμε την εθελοντική μείωση για να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να βρουν μεταξύ τους πολιτισμένη λύση υπό τις νέες οικονομικές συνθήκες. Αλλά θέλω επίσης να είμαι ειλικρινής, ναι, εάν αυτή η καλόπιστη διάθεση δεν ευδοκιμήσει, τι θα κάνετε. Αποδεκτή, ναι, και δεν ευδοκιμήσει, ναι, δεν θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις να καταστραφούν. Ναι, θέλω ένα λεπτό. Να κάνω μια έκκληση στους ιδιοκτήτες, ναι, και οι επιχειρηματίες έχουν χάσει πάρα πολλά λεφτά μέσα σε αυτή την κρίση. Και οι ιδιοκτήτες. Και βεβαίως και οι ιδιοκτήτες. Οι οποίοι κάνανε. Καθώς δεν είπα το ανάποδο. Το αυτό του παξιμάδι και το ξέρεις πολύ καλά. Πήραμε και μέτρα. Διότι για δεν μπορεί να κάνεις οικονομική πολιτική με ξανακόλυβα, έτσι λένε. Και μέτρα για τους ιδιοκτήτες. Ναι, αλλά μια ιδιοκτησία σου. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει μικρότερο ενίκιο σε μία χρονιά υφέσεως 8% και 9%, Γιώργο μου. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί αυτό λέει ο νόμος της συζήτησης. Ενδεχομένως θα πάρει. Άρα παρακαλώ, ναι, παρακαλώ να δείξουν όλοι την δέουσα κατανόηση σε μία δύσκολη χρονιά. Ωραία. Και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ, τι απώλεια έχεις, κύριε. 40%. Φεύγει το ποσό αυτό από τη φορολογητία ύλη και τελειώσαμε. Δεν μπορεί να καλύψει το κράτος το σύνολο της απώλειας κανενός. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει. Μαθαίνω. Ο Sky δεν έχει απώλεια φέτος στα διαφημιστικά του έσοδα. Λοιπόν, πάμε λίγο μπορεί παρακάτω τώρα. Μπορεί να καλύψει το όλη την απώλεια των εσόδων του Sky. Λοιπόν. Άμα καλύψει το κράτος όλη την απώλεια λονών, Γιώργο μου, φαλιμένο το κράτος. Λοιπόν, επικοινωνία Μητσοτάκη Ερντογάν. Θα βάλουμε όλοι λίγο πλάτη. Διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιας καταστροφής. Λοιπόν, σωστό έβγαλε αυτό. Eurostat προχθές, έβγαλε Eurostat προχθές ένα δίκτυο, και ο κ. Μουζάκη σίγουρα το ξέρει, και είπε ότι υπάρχει ανησυχία ότι το έτος 2021 ως συνέπεια του κορονοϊού θα κλείσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 50%. Αυτό είναι καταστροφή. Σε αυτή τη χρονιά λες δεν μειώνω το ενίκιο. Λοιπόν, ποιος είσαι. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πώς και τα γιατί. Όλοι έχουν μέρος δικαίου. Κανείς δεν έχει το 100%, κύριε Γεωργιάδη. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άρα, αλλά να ξεκαθαρίσω, η μέση οδός. Ότι μάλιστα, είμαι πρόθυμος να συμβάλλουμε ως κράτος σε μια καλόπιστη συνεννόηση μερών. Μάλιστα. Εάν η καλόπιστη δεν λειτουργήσει, το κράτος έχει την ισχύ να νομοθετεί. Λοιπόν. Και ονοείτο. Ακριβώς. 8:31 πρώτα λεπτά.